πολύ κοντά στη συμπερίληψή της στον κατάλογο της Άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται η αγγειοπλαστική τέχνη του Θραψανού, η οποία παραμένει ζωντανή και συνεχώς εξελισσόμενη. Αυτό επιβεβαίωσε χθες με την παρουσία της στον κύκλο των εκδηλώσεων «Χώμα, νερό και φωτιά» του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού η εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού Ελένη Μπαζίνη. Εξετάστηκε από την αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή το δελτίο που υποβλήθηκε και τεκμηριώνει με τον καλύτερο τρόπο τη μακραίωνη αυτή παράδοση. Πήρε θετική γνωμοδότηση και θα πούμε ότι με πολύ χαρά αναμένουμε την εγγραφή με την υπουργική απόφαση. Ελπίζουμε να την έχουμε το επόμενο διάστημα για να γιορτάσουμε εδώ με την κοινότητα του Θραψανού την εγγραφή της αγγειοπλαστικής παράδοσης. Τα μινωικά ανάκτορα, γνωστός από παλαιότερα, ήταν υποψήφια και δεν κατάφερε να μπει παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το γεγονός και θα έχει θετικές συνέπειες και στην ίδια τη διατήρηση της παράδοσης. Η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων άνοιξε με τις ομιλίες της Ελένης Μπαζίνη και του Γιώργου Καλογεράκη με αντικείμενο την ιστορία του Θραψανού αλλά και την εξέλιξη της αγγειοπλαστικής τέχνης. Αφού το χωριό μας είναι ένα χωριό αγγειοπλαστικής εδώ και αιώνας. Τιμούμε λοιπόν αυτή την παράδοση και τον πολιτισμό με εκδηλώσεις όπως σαν αυτή που είναι το δεύτερο φεστιβάλ Χώμα, Νερό, Φωτιά. Το πρώτο είχαμε κάνει το 2019. Αγγειοπλάστες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Μια τέχνη που εδώ και 5 αιώνες συνεχίζεται αδιάλειπτα από τους αγγειοπλάστες του τότε μέχρι σήμερα που την παρέδωσαν από γενιά σε γενιά ο καθένας στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Στους δρόμους του χωριού φιλοξενούνται αναπαραστάσεις από τις πατροπαράδοτες διαδικασίες, από τη συλλογή του χώματος, του νερού και των ξύλων, μέχρι την κατασκευή και το στόλισμα των αγγείων, όσο και εκθέματα με τις σύγχρονες δημιουργίες των αγγειοπλαστών του Θραψανού και των γύρω χωριών που έχουν κατακτήσει με την τέχνη τους στις αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής. Πρόγραμμα γεμάτο με διαλέξεις, ξεναγήσεις, παιχνίδια με τον πυλό σε μορφή παραμυθιού. Φωτιές βέβαια, γιατί χώμα και νερό χωρίς φωτιά δεν έχει ουσία. Φωτιές λοιπόν, την τελευταία βραδιά θα ανάψουν τα καμίνια, τα παραδοσιακά, αλλά και τα σύγχρονα, τα μοντέρνα. Το πιθάρι είναι το δικό σας, που είναι το σήμα κατά τεθέν, ας το πούμε έτσι, του Θραψανού και που αντιπροσωπεύεται περίπου το 55% όλης της Κρήτης όσον αφορά την παραγωγή κεραμικών. Χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι ο Όμιλος της Κρήτη TV. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις διδάχεται ήθος, σεβασμό. Έλα, αγάπη μου, εδώ και εσύ, σε ένα όμορφο μικρό νησί. Την αυλαία των εκδηλώσεων που ολοκληρώνονται την Κυριακή συνόδευσε μελωδικά η μοναδική Βαγγελιό Φασουλάκη.